το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τις δύσκολες ώρες που έζησε ο Νικολάς Σαρκοζή στο κέντρο της πόλης Μπαγιών κατά τη διάρκεια προεκλογικής του επίσκεψης. Εκατοντάδες πολίτες τον υποδέχτηκαν με έντονες αποδοκιμασίες και πετώντας του αυγά. Ευνηδιασμένοι από την αναπάντεχη υποδοχή, οι άνδρες της ασφαλείας του τον φυλάδευσαν σε παρακείμενο μπαρ από το οποίο δεν μπορούσε να βγει καθώς απ' έξω τον περίμενε ο εξαγριωμένος κόσμος. Κατόπιν εντολής του Γάλλου Προέδρου, κλήθηκαν στον μπαρ δημοσιογράφοι, στους οποίους ο Σαρκοζή έκανε λόγο για βία εκ μέρους μιας μικρής μειοψηφίας κακοποιών και απέδωσε το περιστατικό σε φανατικούς σοσιαλιστές που συμμάχησαν, όπως είπε, με Βάσκους αυτονομιστές. Des militants socialistes pour faire des violences, pour empêcher quoi? Que je tienne une réunion. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut là au fond? Que M. Hollande fasse campagne tout seul? Τελικά ο Σαρκοζή απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει με 2 ώρη καθυστέρηση στη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, από όπου εξαπέλυσε νέα φρασική επίθεση για τους αλήτες της Μπαγιών, όπως αποκάλεσε τους διαδηλωτές, και εμέσως κατά του Φρανσουά Ολάντ. J'aurai l'occasion de stigmatiser le comportement de voyous qui sont la honte de la République. Et je ne peux pas imaginer une seconde que M. Hollande ne condamne pas ces méthodes. Ο δεξιός δήμαρχος της Μπαγιών, μιλώντας στη Λεμόν για το επεισόδιο, δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Νικολά Σαρκοζή να μην επισκεφτεί το κέντρο της πόλης, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο για τις αρχές να εγγυηθούν την ασφάλειά του.